να δούμε τώρα τι είπε, κυρίες και κύριοι, στην κατάθεσή του ο 78χρονος τραυματίας στους πυροσβέστες. Η Μίνα Καραμίτρου είναι μαζί μας. Ποια είναι τα πιθανά αίτια? Πολύ βασική η μαρτυρία του Λίνα, καθώς στην ουσία μιλάμε για την μοναδική μαρτυρία εκείνη την ώρα. Ο ίδιος λοιπόν είπε στους πυροσβέστες ότι πριν από μερικές ημέρες είχε διαπιστώσει μια έντονη οσμή αερίου, αλλά δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σημασία. Και ότι σήμερα το πρωί, μόλις σηκώθηκε, πάτησε το διακόπτη για να ανοίξει το φως μέσα στο σπίτι που διέμενε και αμέσως εκείνη τη στιγμή έγινε η έκρηξη. Σε συνδυασμό λοιπόν με το ότι οι αξιωματικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών δεν έχουν εντοπίσει κάτι το οποίο να θεωρούν ύποπτο, μέχρι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον που μιλάμε, θεωρούν ως την πιο πιθανή αιτία να προκλήθηκε από διαρροή αερίου αυτή η έκρηξη την οποία είδαμε. Τώρα, οι έρευνες βέβαια δεν έχουν σταματήσει ακόμα, ούτε από το ειδικό κλιμάκιο του αερίου που βρίσκεται στο σημείο και κάνει τις δικές της έρευνες, ούτε φυσικά από την αστυνομία. Και μάλιστα θα πάρουν και νέα κατάθεση αργότερα, όταν το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του από τον τραυματία. Όμως, ξαναλέω ότι μέχρι στιγμής η εικόνα που έχουν είναι ότι η αιτία της έκρηξης ήταν η διαρροή. Και στέκονται πάρα πολύ, θέλω να σας πω, σε αυτό που είπε και τώρα στο τέλος ο Σπύρος, ότι λόγω των καιρικών συνθήκων δεν υπήρχε κόσμο στη στάση από κάτω, που βρίσκεται ακριβώς από κάτω από το κτίριο, για να πάει στις δουλειές του. Και επίσης τα γραφεία των εταιριών δεν λειτουργούσαν. Άρα δεν υπήρχε κόσμος στο συγκεκριμένο κτίριο. Γιατί βλέπουμε, τι μπορούμε να υποθέσουμε μάλλον τι θα γινόταν. Μιλάμε για ένα σκηνικό πολέμου με δεκάδες γραφεία να έχουν υποστεί πάρα πολύ σοβαρές ζημιές. Υπάρχουνε, η έκρηξη, Λίνα, ακούστηκε χιλιόμετρα μακριά. Υπάρχουν γραφεία που μας τα παρουσιάζουν ως γραφεία τα οποία είναι κατεστραμμένα. Δεν υπάρχει κάτι όρθιο μέσα σε ορόφους, σε κάποιους ορόφους. Έχουν καταστραφεί τα πάντα. Ήταν τέτοια δε η εικόνα που όταν μπήκαν τα συνεργεία από το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, πραγματικά πόρισαν πώς στην ουσία στους ορούς από τα μπάζα θα μπορούσαν να εντοπίσουν κάτι το οποίο θα τους πήγαινε κάπου αλλού. Φανταστήκαν ότι θα πρέπει να είναι κάτι τόσο εμφανές και τόσο να τους κεντρήσει τόσο πολύ την εικόνα εκείνη τη στιγμή, γιατί δάλλως μπορεί και να μην το καταλάβαιναν μέσα σε αυτό το χαμό που γινόταν. Υπάρχουν σημεία μέσα στα κτίρια αυτά, να σας πω, ναι, που έχουν γκρεμιστεί, ξέρεις, οι μεσοτυχίες, επειδή είναι και τρία κτίρια στη σειρά, εκεί που σημειώθηκε στον αριθμό 3 δηλαδή τη συγκρού. Υπάρχουν μεσοτυχίες, φαντάσου, ανάμεσα στα κτίρια που δεν υπάρχουν, έχουν γκρεμιστεί. Μάλιστα. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Ας ελπίσουμε ότι ο 78χρονος γρήγορα θα ανακάμψει η υγεία του. Σε ευχαριστώ πολύ. Να δούμε και τι θα δείξει η έρευνα και με βάση την μαρτυρική του κατάθεση. Ευχαριστώ πολύ και την Μίνα Καραμίτρου.